Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή υπάρχει λύση. Σε λίγο εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα συζητήσουμε, θα δούμε προθεσμία ή επιλογή φορέας σε όσους ασφαλίζονται σε δύο ή περισσότερους φορείς. Θα δούμε στον ΕΝΦΙΑ τροπολογία που προβλέπει εξαιρέσεις ιδιοκτητών ακινήτων από το φόρο. Εκκρεμή στην τάξη, θέμα ορών, η εκαθάριση των αιτήσεων του 2019. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων χρειάζονται πλέον την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Άτυχοι σε αυτή τη φάση είναι περίπου 15 έως 20.000 ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εμπράγματες συναλλαγές τους μέχρι 31 Μαρτίου του 2022 με την απλή βεβαίωση μηχανικού που είχαν εκδώσει εξαιτίας του φόρτου εργασίας των κρατικών υπηρεσιών. Ανάλογα με την χρονολογία που κατατέθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης και σε δόσεις, θα δοθούν οι προσαυξήσεις έως 563 ευρώ το μήνα και τα αναδρομικά έως 33.750 ευρώ σε 55.000 παλαιούς συνταξιούχους παράλληλης ασφάλισης. Με χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, ενώ μέχρι σήμερα ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκαθαριστικών διαμορφώνεται στα 545 ευρώ. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις ιδιοκτήτες ακινήτων από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 2022. Σύμφωνα με την τροπολογία, εξαιρούνται του ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα και το ποσοστό συνειδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι μικρότερο ή ίσο του 5%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε εδώ στο στούντιο να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Παναγιώτης Ράγκος είναι ο προτεχνικός μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Γιώργος εδώ, ένας και μοναδικός. Καλησπέρα, Σοφία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, πάντα όταν έρχομαι, αλλά εκείνη και εκδεικτή και η παρέα εδώ, με τους συναδέλφους. Ο Όμηρος Σάπαλας, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, είναι καλησπέρα, εδώ μόνο Σοφία. Για ευχάριστες ειδήσεις. Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ήρθε ο καιρός. Θέμα ορών. Θέμα ορών και έχουμε καταφέρει ήδη και αρκετά τις τελευταίες ημέρες, θα τα αναλύσουμε όλα. Νομίζω ήρθε ο καιρός για θετικές ειδήσεις από τον ΕΦΚΑ πλέον. Πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή στο όλοι εσείς, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Εδώ στο 900-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο με τον ΕΝΦΙΑ, Παναγιώτη. Ποιοι δεν θα πληρώσουν, τι γίνεται με τα οικόπεδα λοιπόν. Καταρχάς να πούμε τα θετικά, μια και ξεκινήσαμε με θετικές ειδήσεις. Είναι και Παρασκευή σήμερα. Γενικά ο ΕΝΦΙΑ με την εκτύπωση των δεδομένων που έχουμε είναι οι 8 στους 10 ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως ωφελημένοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αντικειμενικές αξίες από 250 έως 400 με 500 χιλιάδες ευρώ, διότι καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος σε αυτό το διάστημα, οπότε το ποσοστό της έκπτωσης που κέρδισαν ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πέρσι. Τώρα, πέρα από τα θετικά, υπάρχουν όμως και κάποια πραγματάκια που πρέπει να πούμε στον κόσμο. Λάθη δηλαδή που οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων που πρέπει να το προσέξουν, δηλαδή να δουν τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, γιατί είχαμε περιπτώσεις που παράδειγμα τα ποσοστά συνειδιοκτησίας ενός ακινήτου, κάποιος ενώ ήταν 50-50, το αντρόγινο το δήλωνε ένας από τους δύο με ποσοστό 100%, άρα του ήρθε πολύ πιο φουσκωμένος ο λογαριασμός από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε περιπτώσεις ένα οικόπεδο να έχει δηλωθεί στο κέντρο της Αθήνας δύο φορές. Άρα αυτό πρέπει να τα δουν, να πάρουν το εκαθαριστικό δηλαδή του ΕΝΦΙΑ και να κοιτάξουμε το Ε9 και να τα διορθώσουν αυτά τα πράγματα. Ενδεικτικά αναφέρω τέτοιες περιπτώσεις. Ή υπήρχαν τα παλιά πρικοσύμφωνα, οι παλιοί τα θυμώνται αυτά τα πράγματα, που ενώ ο τίτλος ιδιοκτησίας ήταν στο όνομα της συζύγου και έπρεπε να δηλωθεί στο Ε9, το είχε περάσει ο σύζυγος. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ το οικοδομικό τετράγωνο ή τους δρόμους που περικλείουν το τετράγωνο να είναι σωστά δηλωμένοι. Θα πρέπει να κοιτάξουν τον όροφο. Αν δεν βάλουνε, πηγαίνει πάντα με τον ανώτατο όροφο. Να προσέξουν το έτος κατασκευής του ακινήτου, δηλαδή εκεί θα κοιτάξουν την οικοδομική άδεια που υπάρχει και θα δουν, γιατί η παλαιότητα είναι ένα από τα κριτήρια που έχουμε μείωση στο φόρο. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουν να μην αναγράφουν βοηθητικούς χώρους στους κύριους χώρους, γιατί εκεί χάνουν την έκπτωση. 90% έχουμε. 90%. Λέμε προβλήματα καθημερινά που αυτά... Απογελάει ο Γιώργος Αυγουτσέκος, πώς τα ξέρω. Γιώργο. Είναι βαθύς γνώσης η Σοφία και στα συντοξιδοτικά επίσης πάντοτε έχει... 12 χρόνια βρίσκουμε λύσεις. Αλίμονο, έχουμε γίνει ειδικοί εδώ.
Πρέπει να τα πούμε αυτά στον κόσμο, να τα προσέξει, γιατί αυτά είναι λάθη που δυστυχώς ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι πιο παλιοί θυμώνται, κάναμε μια χειρόγραφη δήλωση στον ΕΜΦΙΑ, δεν είχε κανένα αντίκρισμα, δεν πλήρωνε κάτι. Τώρα κάθε λάθος πληρώνεται. Άρα λοιπόν με τους βοηθητικούς χώρους πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει έκπτωση 90%. Είναι κρίμα λοιπόν κάποιο σε ένα βοηθητικό χώρο να τον δηλώσει σαν κύριο χώρο. Άρα αποτυπώνουμε σωστά την εικόνα του κινήτου στο Ε9. Δείτε λοιπόν πριν την υποβολή τι γίνεται με το Ε9, γιατί ακόμα και σήμερα, επίσης κάτι το οποίο θέλω να τονίσω μέσα από αυτή την εκπομπή είναι, σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος έχει ένα κίνητο, δυστυχώς φύγει από τη ζωή, δεν σημαίνει λοιπόν ότι οι κληρονόμοι, τα ποσοστά της, ανάλογα του καθενός, δηλαδή της συνοδικτησίας, θα πάει αυτόματα. Πρέπει να μπει κάποιος στο Ε9 και να το φτιάξει αυτό. Και αν τυχόν υπάρχει διαθήκη, η οποία η διαθήκη καθυστερεί και γυρίσει χρονιά, πρέπει να πάνε με τα προσωρινά ποσοστά 75-25, 25 η σύζυγος, αν είναι ή ο σύζυγος και ή τα παιδιά, τα τέκνα, 75%, μέχρι ότου να ανοίξει διαθήκη και να πάνε με τα πραγματικά ποσοστά. Πολλοί κόσμος δεν το κάνει αυτό το πράγμα και τυχαίνει να γυρίσει χρονιά και να είναι ο ΕΜΦΙΑ στον αέρα, γιατί ο άνθρωπος που τα είχε έχει πεθάνει, οπότε εκεί πρέπει το κράτος να πάρει αυτά τα χρήματα. Να το τονίσουμε λοιπόν πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, πρέπει όσοι διαπιστώσουν ότι έχουν λάθη, θα ανοίξει σε λίγες μέρες το Ε9 για διορθώσεις, οπότε θα μπορέσουν να μπουν και να κάνουν αυτές τις διορθώσεις. Άρα περιμένουμε αν γενικά εντοπίσετε κάτι ή παρατηρήσετε στον ΕΜΦΙ ότι δεν είναι εντός λίγων ημερών. Ναι, θα ανοίξει, οπότε θα μπορέσουν να γίνουν αυτές τις διορθώσεις λοιπόν, και να ξανατρέξουν τον ΕΜΦΙ πλέον και εφόσον εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Προκύπτει επιστροφή για το φορολογούμενο άνω των 300 ευρώ, εκεί θα χτυπήσει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά στην εφορία. Να αποδείξετε δηλαδή αυτή η διόρθωση που έγινε, αν υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά. Άρα λοιπόν, ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε, αλλά γενικά το τονίζουμε και το λέμε, προσέξτε σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΕΜΦΙΑ και το ακίνητό σας. Αν μου επιτρέπει, Σοφία, να πω και κάτι τελευταίο, δύο περιπτώσεις. Έχουμε επίσης στον ΕΜΦΙΑ, σε κάποιες περιοχές τώρα έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα αξιών. Τα προηγούμενα χρόνια πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν ήταν μέσα στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, με αποτέλεσμα εκεί ο ΕΜΦΙΑ είναι πάρα πολύ χαμηλός. Τώρα πλέον θα δουν ότι είναι φουσκωμένοι οι λογαριασμοί τους. Αυτό έγινε γιατί πλέον ακόμα και περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί ένα μόνο 6 με 8% δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. Πλέον οι περιοχές αυτές, ακόμα και στο σημείο που είναι το ακίνητο να μην έχουν, διαβάζει από το Δήμο ή την περιφέρεια την κατώτατη τιμή ζώνης που έχει ενταχθεί στο σύστημα. Οπότε εκεί πλέον αυτά τα ακίνητα έχουν κατώτατη τιμή ζώνης. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολλοί θα αναρωτιόνται και θα λένε «Μα καλά, εγώ δεν έκανα καμία αλλαγή, γιατί βλέπω πλέον να είναι φουσκωμένος ο λογαριασμός στον ΕΦΙΑ». Γιατί πλέον έχουν ενταχθεί αυτές οι περιοχές στο κατώτατο αντικειμενικό σύστημα αξιών. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες αδικίες. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουν παρατηρηθεί άνθρωποι που είχαν μείωση στον ΕΦΙΑ κατά 50 ή 100%, να μην είναι μέσα. Γιατί, ας πούμε παράδειγμα, μια μονογενειακή οικογένεια που είχε αντικειμενική αξία, λέει για να πάρει το 50% μείωση στον ΕΜΦΙΑ, έπρεπε να έχει 85.000 αξία ακινήτων, το ακίνητο σου να είναι κάτω από 150 τετραγωνικά και να είσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Δυστυχώς είχαμε περιπτώσεις, άνθρωποι και εισόδημα 9.000 ευρώ ετήσιο. Άνθρωποι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την αύξηση σε κάποιες περιοχές στον ΕΜΦΙΑ Σοφία να μείνουν εκτός. Μείναν εκτός. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί ξέρετε, με βάση αυτά όλα τα κριτήρια κάποιος πρέπει να τα έχει σωρευτικά. Από τη στιγμή λοιπόν που μεταβάλλεται και αλλάζουν οι τιμές και άρα βγαίνει άλλο ποσό, δυστυχώς μένει κάποιος εκτός. Ίσως εκεί το κράτος λίγο πρέπει να αναπροσαρμόσει, ας πούμε, παράδειγμα το 85.000 που λέμε τώρα, ίσως να το πάει λίγο παραπάνω για να μην οι άνθρωποι αυτοί είναι κρίμα να πληρώνουν με τόσο χαμηλά εισοδήματα. Ξέρετε πόσες φορές στα επιδόματα έχουν μείνει εκτός και ακόμα και για 1 ευρώ, πόσες φορές αυτά στα 200 ευρώ μείνανε όλοι εκτός, γιατί δεν ήταν το πραγματικό, ήταν το τεκμαρτό, οπότε με αποτέλεσμα να τους αφήσει εκτός. Τα τεκμήρια είναι κάτι το οποίο μας βασανίζουν από το 2010 έως σήμερα, τίποτα μονιμότερο του προσωρινού. Όπως είδαμε και στις πλατφόρμες με τα πράσιμα και με αυτά μέσα είναι. Θα τα δούμε και σε
λίγο θα απαντήσουμε και σε ερωτήσεις. Πάντως, όλα αυτά που ανέφερε ο Παναγιώτης δείχνουν και πόσο σημαντικό είναι κάποιος να μην πηγαίνει απροετοίμαστος όσον αφορά τη φορολογική του δήλωση, αλλά να εμπιστεύεται έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, γιατί υπάρχει και η πεποίθηση στον κόσμο, επειδή ενδεχομένως υπάρχει μόνο μια ιδιότητα αυτή του συνταξιούχου, ότι είναι πολύ εύκολη συμπλήρωση και βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι με ένα πρόστιμο, απροσδόκητο, που μπορεί να είναι ακόμα και πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι εξαιτίας της αμάθειας ή της ημιμάθειας όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Αυτό το αναφέρω γιατί και η ειδικότητα του φοροτεχνικού είναι πάρα πολύ σημαντική στο να βοηθάει το φορολογούμενο να έχει και τις ελαφρύσεις που δικαιούται βάσει νόμου, αλλά και σε επίπεδο ασφαλιστικό, για να έρθουμε και στη δική μας ειδικότητα, μπορεί να ομιλούμε για συντάξεις εμπιστοσύνης, για fast track διαδικασίες που σίγουρα βοηθούν στην επιτάχυνση. Ο κόσμος όμως πρέπει να προσέχει πάρα πολύ στο τι δηλώνει και αν αυτά τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνει είναι τα ορθά, γιατί θα το βρει μπροστά του αν υπάρχει κάποιο σφάλμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μείνουμε και με τον κύριο Τσάπαλο, γιατί μας το είπε και από την προηγούμενη φορά. Από τη μία, επικροτούμε αυτό, γιατί είναι μια γρήγορη διαδικασία στο να πάρει κάποιος τη σύνταξη όμοιρα. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και ένα διάστημα διασταυρώσεων και έτσι, για να δούνε ότι αυτά τα οποία λέει αυτός που θα κάνει την αίτηση, ότι είναι σωστά και θα προχωρήσουμε σωστά ως προς την τελειωτική έκδοση της σύνταξης. Καταρχάς, να πούμε ότι το σύστημα των fast track συντάξεων και το σύστημα των συντάξεων εμπιστοσύνης, δύο νέα εργαλεία με στόχο την άμεση καθάριση των εκκρεμωτήτων, αλλά και το να μην δημιουργηθεί νέο στόχο από εκκρεμή συντάξεις στο μέλλον, δεν παράγει συντάξεις που δεν δικαιούνται οι ασφαλισμένοι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένας τρόπος επιτάχυνσής τους και δεν πρόκειται μέσα από αυτά τα εργαλεία να δώσουμε συντάξεις σε ανθρώπους που δεν δικαιούνται. Και τι εννοώ, όταν πάμε να δώσουμε τη σύνταξη, να ενεργοποιήσουμε για παράδειγμα την fast track σύνταξη. Ελέγχουμε. Έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Εάν τον έχει, προχωράμε και τη δίνουμε τη σύνταξη. Αν δεν τον έχει, κόβεται η σύνταξη, απορρίπτεται. Έχει κάτω από τα όρια οφειλής. Αν έχει πάνω από τα όρια οφειλής, δεν πρόκειται να πάρει κανένα σύνταξη. Πρέπει να πέσει κάτω από τα όρια οφειλής για να μπορέσει να προχωρήσει. Έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας. Εάν τα έχει συμπληρώσει, προχωράμε. Αν δεν τα έχει συμπληρώσει, κόβεται ή αναγνωρίζει πλασματικά έτη και μετά προχωράει. Υπάρχουν δηλαδή τρεις θεμελιώδεις αρχές που περιέγραψα, τις οποίες τις θέτουμε υπόψη κατά τον έλεγχο, τον πρώτο έλεγχο των συντάξεων, των αιτήσεων και προχωράμε στη συνέχεια. Τώρα, δίνουμε τη σύνταξη και αν προκύψει στο μέλλον με τους συμπληρωματικούς ελέγχους που θα κάνουμε μετά από λίγους μήνες ότι αυτή η σύνταξη που δώσαμε έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη, τότε δίνουμε αναδρομικά ποσά και αυξήσεις στους συνταξιούχους γιατί τα δικαιούνται. Εάν προκύψει ότι έλαβαν σύνταξη μεγαλύτερα από αυτή που δικαιούνται, τότε σε πολλές δόσεις ερχόμαστε και λέμε ότι τα παίρνουμε πίσω. Ότι θα τα πάρουμε πίσω. Δεν θα αλλάξουμε τον οικονομικό προγραμματισμό των ανθρώπων. Δεν θα είναι τραγικά μεγάλες αυτές οι αυξομοιώσεις στο ποσό της σύνταξης. Αλλά κάποιες, πρέπει να είμαστε και δίκοι και απέναντι σε αυτούς, αλλά και απέναντι στους ασφαλισμένους που καταβάλουν αυτές τις συντάξεις. Το ποσό της σύνταξης που θα δίνεται, για παράδειγμα, είναι ένα 70%. Όχι, θα είναι σχεδόν ακέραιο. 90%. Θεωρούμε ότι δικαιούνται. Ναι, δεν θα είναι μια προσωρινή μειωμένη σύνταξη. Θα είναι η full σύνταξη που θα έλαμβανε. Απλώς ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις ως προς το ποσό μελλοντικά. Δεν θα είναι πολύ μεγάλες αυτές οι αυξομοιώσεις, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να το λέμε και από τώρα στον κόσμο να το ξέρει. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί κόσμο τον ενδιαφέρει τι γίνεται με το στόκ. Έτσι, και εδώ των εκκρεμών συντάξεων. Εδώ ΕΦΚΑ έχει να πει πράγματα και το λέμε εδώ και μια εβδομάδα και εγώ στις τηλεοράσεις και ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο Κωστής Χατζηδάκης, βγαίνουμε και λέμε το εξής. Όλες οι εκκρεμότητες πρώτου 2018 έχουν μηδενιστεί. Δεν υπάρχουν κύριες εκκρεμείς συντάξεις πλην διεθνών και ανελαστικών που να μην έχουν δοθεί. Και τι εννοώ διεθνείς και ανελαστικές? Οι διεθνείς είναι εκείνες οι οποίες έχουν χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό, είναι μια άλλη κατηγορία συντάξεων, η οποία είναι δύσκολη και θα τη δούμε και αυτήν, την τρέχουμε. Και ανελαστικές είναι εκείνες οι αιτήσεις οι οποίες είτε χρωστάει ο ασφαλισμένος και δεν έχει σπεύσει να πληρώσει, είτε υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, είτε υπολείπεται σε χρόνο ασφάλισης, είτε υπάρχουν λοιποί δικαιολογητικά που ο ίδιος δεν έχει προσκομίσει. Οπότε αυτές είναι ανοιχτές υποθέσεις που δεν πρόκειται να κλείσουν, εάν δεν κινηθεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος να τις κλείσει. Επομένως, πρώτου 18 έχουμε μηδενίσει.
Το 19 υπάρχει 2,25% εκκρεμότητες σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκείνο το διάστημα. Θέμα ημερών να δοθούν και αυτές. Και επομένως το πρόβλημα περιορίζεται στο δεύτερο εξάμηνο του 20 στην ουσία και το 2021. Εκεί έχουμε 73.000 εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή. Με το σύστημα των συντάξεων εμπιστοσύνης, όλες αυτές τις συντάξεις, στόχος είναι να τις δώσουμε εντός του καλοκαιριού. Και μπορούμε να το καταφέρουμε, έτσι έχει ουσιαστικά τεθεί σε λειτουργία όλο το δυναμικό του ΕΦΚΑ για τους επόμενους μήνες. Θα δείτε τέλος Ιουνίου και τέλος Ιουλίου συντάξεις εκδόσεις πάνω από 35.000 κάθε μήνα. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή αυτό να συμβεί και να τελειώνουμε αυτό μια και αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Πολύ ευχάριστο. Είναι θέμα γιατί έπεται πραγματικά και μετά χρόνου. Έρχονται και οι επικουρικές. Με το που τελειώσουμε με τις κύριες, ξεμπλοκάρουν και οι επικουρικές και όλο το βάρος και όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πέφτουν εκεί, στο να βγάλουμε τις επικουρικές όσο γίνεται γρηγορότερα. Και θα έχουμε και εκεί πολύ σημαντική αποκλιμάκωση εντός του 22. Πάντως και μία μικρή μερίδα τηλεθεατών και μερίδα συνταξιούχων μας καλούν ότι ακόμη υπάρχει μια κρεμότητα προς τον επανυπολογισμό κάποιων συντάξεων. Επανυπολογισμό συντάξεων βεβαίως υπάρχει. Αν κάνουν κάποια ένσταση οποιοδήποτε συνταξιούχος μπορεί να ζητήσει επανυπολογισμό. Μέχρι στιγμής έχουμε λίγα τέτοια. Λίγες περιπτώσεις και εμείς έχουμε λίγα αιτήματα. Όσα έχουν γίνει, υπάρχει και ομάδα επανυπολογισμού που προχωράει και εφόσον όντως έχει γίνει κάποιο λάθος από τον εισηγητή, γίνεται η διόρθωση. Αυτό συνέβαινε πάντοτε και στον ΕΦΚΑ και στο ΙΚΑ και παντού. Δεν θεωρούνται κρεμότητες αυτές οι συνταξιοδοτικές. Θεωρείται μια διοικητική διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά που κάποιος πολίτης νιώθει αντικειμένος. Εκεί που θα τρέξουμε επίσης είναι στο κομμάτι της παράλληλης ασφάλισης, όπου εκεί όντως χρειάζεται να τεθεί σε λειτουργία το λογισμικό το πολυπόθητο το οποίο το περιμένει ο ΕΦΚΑ και εντός Ιουνίου, όπως είπε και ο Υπουργός Δημόσια, αυτό που περιμένουμε από τον ανάδοχο, όπως μας έχει υποσχεθεί, είναι να τεθεί σε λειτουργία οι καινούργιες συντάξεις παράλληλης ασφάλισης να βγαίνουν σωστά και ταυτόχρονα παράλληλα να αρχίζουμε να παίρνουμε από τις παλιές υποθέσεις στο στόκ και να αρχίζουμε να τα καθαρίζουμε. Δεν θα γίνει σε μια μέρα αυτό, ούτε σε ένα μήνα, σας το λέω από τώρα. Θα είναι μια διαδικασία μηνών. Αρκεί να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο και σταδιακά θα ολοκληρωθεί. Εγώ βεβαίως αυτό το οποίο θέλω να θέσω έτσι σαν ένα και από τους τηλεθεατές που το παρακολουθώ και από την κοινωνία που ζούμε και το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι σχετικά με τις μειωμένες συντάξεις επειδή οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Χρειάζονται λοιπόν τα 100 ένσημα την τελευταία πενταετία και δεν μπορούν να καλύψουν έτσι ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Είναι κάτι ίσως που πρέπει να κοιτάξει, να βοηθήσει το κράτος σε αυτές ναι, τις περιπτώσεις. Αυτό όμως είναι θέμα της νομοθεσίας που διέπει το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό μας σύστημα. Εμείς ως ΕΦΚΑ εφαρμόζουμε νομοθεσία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και φυσικά είναι και σε συνάρτηση των δημοσιονομικών συνθήκων της χώρας, έτσι. Ειδικά για το θέμα αυτό, και συγγνώμη που διακόπτω τον Όμηρο, επειδή την χάνει να είχαμε τότε μια επαφή και με τον Γενικό Γραμματέα τότε, τον κύριο Ρωμανιά, όταν ήταν στο Υπουργείο, είχε τεθεί επιτάπητος στο θέμα της κατάργησης, αλλά είχε κολλήσει τότε, αν θυμάσαι Σοφία, στις μνημονιακές δεσμεύσεις. Ήταν δηλαδή μια απέτηση του κόσμου, πράγματι που δεν μπορούσε, δεν είχε διέξοδο στο να βγάλει μειωμένη σύνταξη να καταργηθεί. Δεν πέρασε όμως τότε, δυστυχώς, υπό τις άγριες, να το πω έτσι, δημοσιονομικές συνθήκες. Μιλάμε τότε για την περίοδο του 2011 του 2012, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και νομίζω και αργότερα είχε ξανατεθεί το ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο επαναφέρεται διαρκώς ως θέμα. Δεν έχει όμως, η νομοθεσία παραμένει λίγο άκαμπτη στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, είναι μια πολύ αυστηρή προϋπόθεση, η οποία γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν δεν υπάρχει εργασία. Γιατί και αυτά τα 100 ένσημα για να καλυφθούν καλύπτονται είτε με εργασία είτε με αυτασφάλιση. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να τα εξαγοράσει. Δεν προβλέπεται δυνατότητα εξαγοράς. Ίσως θα μπορούσε και η κυβέρνηση να εξετάσει και το θέμα της εξαγοράς. Αλλά θέλει νομοθετική ρύθμιση, όπως είπε σωστά ο Όμηρος, γιατί δεν είναι θέμα εγκυκλίου, είναι θέμα να αλλάξει ο νόμος. Βεβαίως. Πάμε λίγο να απαντήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Συγγνώμη, Σοφία, μπορώ να πω κάτι τώρα, επειδή το ακούω και λίγο στον Όμηρο. Κάποια στιγμή, Όμηρε και εσείς, να λυθεί το θέμα και με το ΚΑΟ και τις τρέχουσες οφειλές. Mm-hmm. Αυτό το γνωστό θέμα που να φτιαχτούν πλέον εντελώς οριστικά οι καρτέλες για να μπορεί και ο καθένας να ξέρει τι οφείλει. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Όντως. Είχαμε πέρσι και γιατί έχει ακουστεί και εδώ με τη ρύθμιση 36-72 δόσεις για τα κορονοχρέη, που τελικά δεν τσούλησε όπως έπρεπε να τσουλήσει. Ίσως και ένας από τους λόγους ήταν και αυτό. Όταν ο άλλος ακριβώς δεν ήξερε ακριβώς τι πληρώνει, τι χρωστάει,
Μήπως αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο και μετά σε συνδυασμό στο μέλλον, αν αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει κάποια ρύθμιση, τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι, πολύ σωστά. Και είναι προτεραιότητα όντως του ΕΦΚΑ. Το έχουμε συζητήσει κιόλας αρκετές φορές στην εκπομπή. Αυτή η πολυπόθητη διαλειτουργικότητα, διασύνδεση των συστημάτων μεταξύ του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Το οποίο, η οποία παραδόξως ουδέποτε έγινε. Κανονικά αυτός που έφτιαξε το σύστημα πριν 5-6-7 χρόνια θα πρέπει να το είχε σκεφτεί. Κανένας δεν σκέφτηκε ότι θα μπερδεύει χιλιάδες ασφαλισμένους, θα δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες μη μισθωτούς, το να έχει δύο ξεχωριστές ταυτότητες οφειλής, μία στο ΚΕΑΟ και μία στον ΕΦΚΑ. Κανείς. Από όλους αυτούς που πέρασαν τόσα χρόνια από τον ΕΦΚΑ. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και επιτέλους ξεκινήσαμε διαδικασίες να τρέξουν διαγωνισμοί, να γίνουν το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι ένα αρκετά σύνθετο σύστημα από ό,τι μου λένε οι πληροφορικάροι. Τώρα δεν ξέρω, για τρία χρόνια λέτε ότι... Θέλει χρόνο, θέλει 2 με 3 χρόνια από ό,τι μας έχουν πει, αλλά μέχρι τότε τουλάχιστον όμως πρέπει να βρεθεί μια διάγνωση λύση. Ακριβώς. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα. Και ένα δεύτερο που θέλω... Μετά την κυρία Φωτεινή, ναι, παρακαλώ, ναι, γιατί περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Βέβαια, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ναι. Σας ακούμε, κυρία Φωτεινή. Θέλω να ρωτήσω, έχω ξαναπάρει πάλι και στον κύριο Μητρόπουλο. Εγώ έχω 3.600 έρσημα. Είμαι 75 χρονών. Μέχρι τα 70 δούλευα. Δεν μπόρεσα να κάνω εξαγορά που είχα δύο παιδιά. Γιατί ήμουν μεγάλη, λέει, όταν έγινε ο νόμος αυτός. Τώρα δεν μπορώ να πάρω εγώ έστω, ενώ κάποτε το 10 είχε πει ο Λοβέρδος που ήταν υπουργός εργασίας, αναλογική σύνταξη. Και αυτή περίμενα, την αναλογική. Έχασα το ένα το παιδί, είχε 1000 έρσημα, ούτε εκείνα μπόρεσα να πάρω. Δεν έχει αλλάξει η προϋπόθεση ότι πρέπει να έχετε 15 ετία. 4.500 ένσημα είναι η βάση για να βγάλει κανείς σύνταξη. Αυτό που ακούγεται για την αναλογική σύνταξη, ίσως το μπερδεύεται με το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης, αλλά δεν χορηγείται χωρίς την εθνική σύνταξη και χωρίς να υπάρχει 15 ετία. Όμως, στην περίπτωσή σας θα μπορούσατε ίσως να εξετάσετε την προοπτική του να πάρετε το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα, γιατί έχετε ήδη συμπληρώσει τα 67. Κοιτάξτε, εγώ παίρνω μια σύνταξη από το σύζυγο. Έχει φύγει ο σύζυγος από τη ζωή. Άρα δεν έχετε τις προϋποθέσεις για να πάρετε, γιατί χρειάζονται πολύ χαμηλά εισοδήματα, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε. Δεν τρέχω για επίδομα. Τα ένσημα αυτά που δούλεψα θέλω. Έχετε δίκιο, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς δεν προβλέπετε κάτι όμως αυτό. Όχι. Καλά. Ούτε επιστροφή εισφορών. Δυστυχώς δεν μπορείτε ούτε αυτή η επιστροφή των εισφορών, όπως πολύ σωστά. Αυτά που λέτε ότι 2 χρόνια, τι 2 χρόνια δίνει. Πάει, λέει, για τη fast track και τις συντάξεις εμπιστοσύνης, αλλά... Και πάλι αυτό απαιτεί να... Ναι. 2 χρόνια πλασματικά, ναι, μπορεί, ναι, να αναγνωριστούν. Εδώ όμως έχετε 3 χρόνια. Είμαι 75 χρόνια τώρα. Εγώ, να τα αναγνωρίσουν αυτά, εγώ θα έχω φύγει. Και πάλι υπάρχει ένα... Δεν καλύπτεστε όσον αφορά την νομοθεσία. Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή, είναι καινούργια νομοθετική ρύθμιση αυτή, η οποία βέβαια θα πρέπει να εξειδικευτεί και με εγκυκλίους, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν μέχρι 2 χρόνια, ναι, μέχρι 2 έτη. Θα μπορούσε ίσως να εφαρμοστεί, αλλά έχετε ακόμα ένα κενό ενός έτους, γιατί σας λείπουν 3 χρόνια. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Πόσο όμως άδικο η τηλεθεάτριά μας να έχει τόσα χρόνια και να μην μπορεί να τα βγάλει σαν... Είναι πάρα πολύ κοντά στην πηγή. Για ένα χρόνο. Ναι, θα μπορούσα, αν ασφαλιστεί, βεβαίως, 75 ετών, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέμε λόγω της... Αν μπορείτε να ασφαλιστείτε έστω για ένα χρόνο, πολύ ωραία. Μήπως εκεί υπάρχει άλλο θέμα με τη σύνταξη που λαμβάνει. Λαμβάνει η σύνταξη χειρίας, νομίζω, μας είπε η τηλεθεάτριά μας. Και μπορεί να μειωθεί και η σύνταξη χειρίας. Μήπως δεν τη συμφέρει κιόλας να διεκδικήσει η δική της σύνταξη. Αυτό είναι πρέπει κάτι να που τα πρέπει ζυγίζει κάποιος πολύ προσεκτικά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε την πολύ όμορφη συζήτησή μας. Παναγιώτη, θες να θέτεις ερωτήσεις εσύ σήμερα? Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι μόνο στον Όμηρο. Όμηρε, για τις επιχειρήσεις, επειδή το ζούμε τώρα, έχετε κάτι το επόμενο διάστημα σχετικά με τις απειδέτα, τις εκπρόθεσμες
για διορθώσεις και τα λοιπά ηλεκτρονικά, να μην μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης. Αυτό είναι το μεγάλο project που θέλουμε να κάνουμε. Είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία για, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής. Ακριβώς, πάντα για εκπρόθεσμη. Η εκπρόθεσμη είναι ήδη ψηφιοποιημένη. Αυτό δουλεύει ο υποδιοικητής, ο αρμόδιος, ο Αλέξανδρος ο Βαρβέρης. Και πολύ σύντομα θα έχουμε νέα κοινότητα. Ναι, για γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πήγαινες με CD. Μη σου πω ότι σε κάποια καταστήματα ζητάγανε δισκέτα. Mm-hmm. Τώρα, δισκέτα, αν ψάξεις στο εμπόριο να βρεις. Συλλεκτική πάντως η δισκέτα. Κρατήστε τις δισκέτες. Όχι, δεν υπάρχουν καν υπολογιστές που δέχονται δισκέτες πλέον. Υπήρχαν στικά και δεν παίρνουν τα περισσότερα. Εγώ έχω και υπολογιστή με δισκέτα. Τα λέω επειδή τα έχω ζήσει επί χρόνια και γι' αυτό σε ρώτησα τώρα. Αυτό καίει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Ναι, μέσα στο 22 είναι από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα τρέξουν. Αυτή. Ωραία. Λοιπόν, επειδή μας στείλανε πριν, είπαμε λοιπόν για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα δοθούν με την παράλληλη ασφάλιση. Πολύ είπαμε, σημαντικό λοιπόν, θέμα. Και έχει βγει και η εγκύκλωση που έχει βάλει και τα πράγματα σε τάξη. Δηλαδή, υπάρχει εξέλιξη και σε επίπεδο εγκυκλίων όσον αφορά την παράλληλη. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει την προσάυξηση. Τώρα, σε σχέση με την παράλληλη ασφάλιση, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ακόμη παρέμβαση, η οποία έχει να κάνει με το δικαίωμα του ασφαλισμένου μέχρι το τέλος του έτους να επιλέγει ποιο φορέα επιθυμεί να προσμετρηθεί από 1η-1η του 2017, ούτως ώστε να υπολογίζεται και η συνταξιδοτική του παροχή. Αυτό αφορά πάρα πολλούς ασφαλισμένους που έχουν ΙΚΑ και ΟΑΕ, είχαν δημόσιο και ήταν ταυτόχρονα και σε έναν από τους φορείς αυτοαπασχολουμένων, όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΙ, ακόμα και το Ταμείο Νομικών. Αυτή η εγκύκλωση έρχεται να αποκαταστήσει κάπως αυτό το μπέρδεμα που προέκυψε μετά την ενοποίηση στον ΕΦΚΑ, όπου ουσιαστικά συνενώθηκαν όλοι οι φορείς σε ένα ενιαίο μόρφωμα που το αποκαλούμε ΕΦΚΑ. Δίνεται λοιπόν δυνατότητα ο ασφαλισμένος να έχει το πάνω χέρι στο ποιος φορέας τελικώς θα αξιοποιηθεί για να υπολογιστεί η συνταξιδοτική του παροχή. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουν προσοχή όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν παράλληλο χρόνο μέχρι και 31/12 του 2016. Γιατί όταν έρθει η ώρα του συνταξιδοτικού δικαιώματος και δεν έχουν επιλέξει το φορέα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, τότε αναγκαστικώς θα θεωρηθεί τελευταίος φορέας αυτός ο οποίος εμφανίζεται στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ που θα υποβληθεί από τον εργοδότη στο τέλος του έτους. Άρα λοιπόν δεν θα έχει το δικαίωμα να ρυθμίσει εκείνο την κατάσταση και να επιλέξει το τι θεωρείται πιο συμφέρον όταν έρθει η ώρα της αίτησης συνταξιοδότησης. Είναι μια εγκύκλωση η οποία μπορεί να φαίνεται κάπως σύνθετη και ομολογώ ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο θα βρουν δυσκολία κάπως στην κατανόησή της, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με παράλληλο χρόνο. Όμως, πραγματικά είναι ένα χρήσιμο όπλο στα χέρια του ασφαλισμένου και είναι κάτι το οποίο θα αποβεί καθοριστικό όσον αφορά το τελικό συνταξιδοτικό ποσό που θα εκδοθεί όταν υποβληθεί και το αίτημα. Μας ρωτάνε λοιπόν και για την. Λοιπόν, 1555 είναι ένας τρόπος που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση έχει πάνω στη σύνταξή του. Αλλά μπαίνει και ένας νέος όρος τώρα στη ζωή μας, ψηφιακό. Δωμάτιο επικοινωνίας. Ναι. Τι ακριβώς είναι και τι πρέπει να γνωρίσουν οι τηλεθεατές μας. Αυτό το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας είναι μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στον ΕΦΚΑ. Αφορά εκείνους τους ασφαλισμένους που καταθέτουν αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μέσα εκεί λοιπόν θα μπορεί ο εναναμονής συνταξιούχος να βλέπει την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής του, να βλέπει ακριβώς σε τι στάδιο βρίσκεται. Σε περίπτωση που ο εισηγητής, τον οποίο είναι χρεωμένη αυτή η αίτηση συνταξιοδότησης, θέλει ένα επιπλέον δικαιολογητικό. Χρειαστεί μια επιπλέον αίτηση, να αναζητήσει μια επιπλέον πληροφορία και να την προσκομίσει ο ασφαλισμένος, αυτό θα γίνεται μέσω του ψηφιακού αυτού τρόπου. Καταργείται η αλληλογραφία με τον ΕΦΚΑ για θέματα συντάξεων μέσα από αυτό το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας. Έχουμε υπολογίσει ότι για κάποιες κατηγορίες συντάξεων, 4 με 6 μήνες ήταν μόνο η αλληλογραφία μεταξύ ασφαλισμένου συνταξιούχου. Αν λοιπόν θέσουμε σε λειτουργία αυτό το νέο σύστημα που θα γίνει εντός Ιουνίου, θα καταργηθεί αυτή η καθυστέρηση, δεν θα υπάρχει. Θα εκλείψει στην ουσία. Mm-hmm. Θα γλιτώσουμε 4 με 6 μήνες στο να βγαίνει μια σύνταξη γρηγορότερα και θα μας διευκολύνει και για τη fast track διαδικασία που σας είπα, όπου εκεί δίνεις 3 μήνες περιθώριο στον υπάλληλο να βγάλει τη σύνταξη. Αν δεν τα καταφέρει, μέσα σε ένα μήνα πρέπει να βγει η σύνταξη με τον τρόπο που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Άρα, συνολικά σε 4 μήνες να έχει πάρει τη σύνταξή του.
Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας λοιπόν, από εδώ και στο εξής, για νέες αιτήσεις, που βοηθά και τον ασφαλισμένο αλλά και τον υπάλληλο να κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά και τον προϊστάμενο του υπαλλήλου για να τον ελέγχει, εάν έχει όντως ζητήσει τα χαρτιά που πρέπει, αν έχει στείλει reminder, υπενθύμηση δηλαδή, στον ασφαλισμένο για να τα προσκομίσει, γιατί θα υπάρχουν και αυστηρά χρονοδιαγράμματα και για τους ίδιους τους υπαλλήλους εντός του ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας. Νομίζω έλειπε από τον οργανισμό και μια ακόμα δράση κοινής λογικής που κανένας δεν την είχε εφαρμόσει τόσα χρόνια. Εντάξει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γι' αυτό να εφαρμοστεί. Είναι σημαντικές τομές πάντως. Αυτές γιατί βεβαίως. Ότι το σύστημα του ΕΦΚΑ είναι κλειστό από χθες το μεσημέρι μέχρι πολύ και τη Δευτέρα. Πολύ σημαντικό, Παναγιώτη, ευχαριστώ που το θέτεις. Γιατί να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Από χθες λοιπόν μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί, όλα τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ αλλά και οι υπηρεσίες άλλων φορέων του δημοσίου που επηρεάζονται από τον ΕΦΚΑ, Εργάνη, ΚΕΠΟ, ΑΕΔ, ΕΟΠΗ, συνταγογραφήσεις κτλ., όλα επηρεάζονται από την παύση λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων λόγω της μεταφοράς τους στο κυβερνητικό νέφος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απλά λόγια, δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες μας για τρεις μέρες. Το 1555 μπορεί να παρέχει μία μέχρι σε ένα σημείο εξυπηρέτηση, γιατί και το 1555 δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα. Αυτά. Οπότε λίγο υπομονή στους ασφαλισμένους που μας ακούν, γιατί από Δευτέρα και τα συστήματά μας θα τρέχουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί διατρέχαμε τον κίνδυνο τα συστήματά μας, οι συντάξεις, οι εισφορές, όλες οι ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες να κρασάρουν, όπως λένε οι πληροφορικάροι, δηλαδή να πέσουν χωρίς τη δυνατότητα να ανέβουν ξανά. Με αυτή τη μετάπτωση λοιπόν το διασφαλίζουμε ότι θα γίνει από εδώ και στο εξής σωστά η διαδικασία. Και θα γίνει μόνο τώρα, δεν θα ξαναγίνει αυτή η παύση λειτουργίας. Κυρία Γιαστημανή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μύτηλη, Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τσάπαλο. Βεβαίως σας ακούει ο κύριος Τσάπαλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Τσάπαλο και Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα. Είχαμε ξαναμιλήσει το 2021 μαζί. Το πρόβλημά μου παραμένει το ίδιο. Είναι ως εξής. Παίρνω σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο του κυρίου Κατρούκαλου. Από 50 μου είχε γίνει το 70 το 2019. Συνάμα το 19 μου βγήκε και η επικουρική του σύζυγου. Αλλά εξακολουθώ και παίρνω το 50%. Δεν έχει υπολογιστεί η προσάυξηση. Μπράβο, από 50 ναι, στο 70. Αναπροσαρμογή δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι, είναι ένα θέμα λογισμικού που ακόμα δυστυχώς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Μάλιστα. Το οποίο το περιμένουμε και αυτό εντός του Ιουνίου, όπως μας έχει πει ο συγκεκριμένος ανάδοχος. Ναι. Και να γίνει ο επανυπολογισμός, να αυξηθεί το ποσοστό και φυσικά και εσείς να λάβετε αναδρομικά για όλο εκείνο το χρονικό διάστημα που δεν λαμβάνατε ναι, το σωστό ναι, το ποσοστό. Ξέρω, μου το είχατε ξαναπεί αυτό. Τα ποσά και περιμένω αυτό. Και εγώ έχω δώσαμε... οι συντάξεις μας είναι πολύ μηδαμινές και περιμένουμε και αυτό το 20%. Το καταλαβαίνω, είναι απολύτως λογικό αυτό που λέτε και ναι. δίκαιο. Απλά πρέπει λίγο να σας πω και εγώ από τη μεριά μας ως ΕΦΚΑ ότι ναι. οι δυνατότητες του οργανισμού αυτού είναι πολύ συγκεκριμένες και οι προτεραιότητες επίσης ήταν πολύ συγκεκριμένες όλο αυτό το χρονικό διάστημα να δοθούν ναι. χρήματα επιτέλους στους συνταξιούχους, στους συμπολίτες μας που δεν ελάμβαναν ούτε ένα ευρώ γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τη σύνταξή τους. Το ξέρω, τελειώνουμε το γνωρίζω, με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τελειώνουμε και προηγούνται αυτοί όλοι. Προηγούνται μετά. Προηγούνται. Είμαστε εμείς. Νομίζω είναι και κοινωνικά δίκαιο αυτό το πράγμα. Οπότε αλλά τελειώνουμε με αυτό και θέτουμε. Από το 19. Το καταλαβαίνω, αλλά όπως σας είπα, προτεραιότητα δόθηκε στους ανθρώπους που από το 16 ωραία. Δεν επιλάμβαναν ούτε ένα ευρώ. Τότε, θα περιμένω. Λίγο χρονικό πολύ. Διάστημα θέλουμε ευχαριστώ. Ακόμα. Να είστε καλά. Άρα λοιπόν ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που περιμένουμε είναι τουλάχιστον κομικός. Να κλείσουν. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στο Υπουργείο και ο Υπουργός είχε θέσει τον Ιούνιο ως ορόσημο και για τις συντάξεις αλλά και για άλλα πράγματα και νομίζω ότι ήδη από το Μάιο, με τις ειδήσεις που σας περιέγραψα, πετυχαίνουμε το στόχο. Ο Ιούνιος ήταν ακόμα καλύτερος μήνας. Επιστρεπτές προκαταβολές και εκεί δόθηκε μια παράταση. Ναι, τώρα δίνεται ακόμα μία για δύο μήνες, δηλαδή μετατίθεται και η εξ ολοκλήρου πληρωμή του ποσού με έκπτωση 15%, αλλά και οι δόσεις πηγαίνουν από Μάιο για εξ ολοκλήρου το ποσό πάει Ιούλιο και η δόση η πρώτη που ήταν μία από τις 96 δόσεις που ήταν τέλος Ιουνίου μετατίθεται άλλον ένα μήνα και πάει και αυτή τον Ιούλιο. Αυτό έγινε για να δοθεί η δυνατότητα στην ΑΔΕ να ετοιμάσει την εκαθάριση των οφειλών. Να θυμίσουμε ότι ήταν 7 επιστρεπτές προκαταβολές. Οπότε ο κόσμος για να ενημερωθεί έπρεπε να φτιαχτεί μια καρτέλα, ας το πούμε έτσι, για να ξέρει τι οφείλει και να κάνει το κουμάντο του αν θα επιλέξει τελικά να εξοφλήσει το ποσό με έκπτωση 15% ή να μπει στις 96 δόσεις. Άρα λοιπόν νέα παράταση. Νέα παράταση τέλος Ιουλίου. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Την έχω ξανακάνει πάλι παλιά, πολύ καιρό. Πείτε μας. Ναι, όπως είπα. Μη μας ακούτε μόνο σας παρακαλώ πολύ από το τηλέφωνο. Ναι. Κάντε την ερώτησή σας για να ακούσουμε κι εμείς. Η γυναίκα μου έχει πάρει σύνταξη το 2013 από το ΙΚΑ. Μάλιστα. Σε έχουν μετρήσει τα ένσημα τα οποία είναι κοντά στις 9.000. Λοιπόν, γύρω στα 8.850, περίπου εκεί, ας πούμε, τώρα 5 πάνω κάτω, δεν παίζει ρόλο. Κοντά στις 9.000, ναι. Ναι, ναι, κοντά στις 9.000. Τα λεφτά που πήρε, εμείς τα θεωρούμε ότι είναι μηδέν, γιατί πήρε ούτε 5 εκατοστάρικα ολόκληρα, παρά 5 ευρώ. Λοιπόν, και πήρε και το επικουρικό με το οποίο συμπληρώνει συνολικά 600 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε μια επανεξέταση στο θέμα αυτό. Όταν εκδόθηκε η απόφαση, επειδή είναι περίπτωση παλιού συνταξιούχου, είχατε καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί για να ζητήσετε την επανεξέταση υπάρχουν αποκλειστικές προθεσμίες. Αν δεν είχαν ασκηθεί, παραδείγματος, η προθεσμία ήταν τρίμηνο. Νομίζω ήταν ένα τρίμηνο τότε, κάτι τέτοιο. Ήτανε τρίμηνο, ήταν τρίμηνο, για να αμφισβητήσετε το περιεχόμενο. Αν αυτό δεν έχει ασκηθεί, έχει παγιωθεί το περιεχόμενο της απόφασης. Και δεν μπορείτε εκ των υστέρων να προσφύγετε δικαστικώς, γιατί δεν ασκήθηκε η ένσταση. Δεν εκδόθηκε ποτέ απόφαση από την τοπική διοικητική επιτροπή του Ταμείου τότε, ήταν προ-ΕΦΚΑ. Και δεν μπορείτε σήμερα να νοφισβητήσετε, γιατί παγιώθηκε. Το έχουμε εμπεδώσει αυτό και το εντάξει, λέω μήπως άλλαξε κάποιους νόμους τίποτα και μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Είχε παράλληλη εργασία 17 χρόνια στο ΤΕΒΕ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε καταθέσει τα χαρτιά στον ΕΦΚΑ από πέρυσι μέσω εργατολόγου, ας πούμε. Λοιπόν, και σήμερα που επικοινώνησα με το 1555 μου είπαν, αν και το ήξερα, λόγω του κυρίου Παγώνη που είπε χθες ότι θα είναι κλειστή η υπηρεσία του ΕΦΚΑ, ας πούμε, από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι δεν προχωράει, ας πούμε, σήμερα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με αυτά τα χρόνια υπηρεσίας που έχει, τα χρόνια στο ΤΕΒΕ, τα 17 χρόνια, τι περίπου λεφτά θα πάρει και αν θα τα πάρει τώρα μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό. Ευχαριστώ. Το τι θα πάρει εξαρτάται από τις ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες είχε υπαχθεί. Γιατί θα αξιολογηθούν όλες οι κλάσεις στις οποίες είχε υπαχθεί κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Οπότε εξαρτάται πάρα πολύ από το ποσό. Τα χρόνια τους βέβαια δεν είναι πάρα πολλά και επίσης ο δίπλος συνταξιούχος για να πάρει πλήρη σύνταξη του 100% πρέπει να έχει από 20 χρόνια ασφάλιση και πάνω. Εσείς μου είπατε 17, άρα η σύνταξη θα είναι γενικώς μειωμένη. Το ποσό όμως εξαρτάται από τις εισφορές, από το ύψος των εισφορών που απέδιδε για να σας κάνουμε μια εκτίμηση. Ναι, τελευταία πληρώναμε γύρω στα 400 ευρώ το μήνα. Να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι, λίγο παραπάνω ήταν. Γενικότερα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποσό, αλλά δεν αναμένεται να είναι κάποιο μεγάλο ποσό, γιατί ούτε τα χρόνια ασφάλισης είναι λίγα γενικά. Είναι πάνω από τη βάση, να το πούμε έτσι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ξοφλήσουμε να πληρωθούμε μέχρι το τέλος του χρόνου? Εξαρτάται από το αν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν απαιτούν κάποιο συμπληρωματικό δικαιολογητικό. Αν αυτό και με δεδομένη την επιτάξη των συντάξεων που ήδη υπάρχει, θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό το σενάριο του. Είναι εφικτό, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε πάντα καλά. Πάντως να πούμε εδώ στους τηλεθεατές μας, επειδή μας ρωτάνε για μικρές ή μεγαλύτερες συντάξεις, εξαρτάται και από τις αποδοχές τις οποίες έπαιρνε κάποιος. Είναι συνάρτηση, Σοφία, των ετών ασφάλισης του μέσου όρου και του μέσου όρου των αποδοχών. Και φυσικά το αν βγαίνει κανείς με συνθήκες πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Όμως, γενικότερα να πούμε στατιστικά, βλέποντας το ύψος των συντάξεων πώς κυμαίνεται, οι συντάξεις που είναι άνω των 35 ετών μέχρι και τα 40 είναι παραδοσιακά οι μεγαλύτερες συντάξεις. Επίσης, σύμφωνα με μια νέα αξιολόγηση που έχει γίνει, ακόμα και οι προσαυξήσεις των συντάξεων μετά τα 40 χρόνια, τουλάχιστον από τα 40 μέχρι περίπου και τα 44, μπορούν να οδηγήσουν τη σύνταξη σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Από 45 χρόνια και πάνω, που εντάξει λίγοι φτάνουν το όριο αυτό, εκεί πραγματικά είναι μηδαμινές οι προσαυξήσεις. Δεν έχει νόημα κοινώς. Όμως, πραγματικά, όποιος
έχει τις προϋποθέσεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις προϋποθέσεις πριν και τα δύο κριτήρια. Όμως δεν έχουν ικανοποιητικό αριθμό ετών. Πρέπει να το σκεφτούν. Γιατί η σύνταξη παγιώνεται, είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και δεν μπορεί κάποιος εκ των υστέρων να τη διορθώσει και να ζητήσει επιπλέον προσμέτρηση. Και ξέρετε, αυτό που λέει ο κύριος Κουτσούκος, το έχει πει πολλές φορές, όπως και όλοι οι εργατολόγοι μέσα από αυτή την εκπομπή. Προ 16, θυμάστε, ήταν τα 10 χρόνια, κρατούσαμε την καλύτερη τελευταία πενταετία από τα 10 έτη, όπως νομίζω ήταν και πριν το 16 ο τηλεθεατής μας. Μετά το 16 είναι το σύνολο από το 2002 και μετά. Άρα λοιπόν, στις παλιές συντάξεις προ 16, που ήταν η τελευταία δεκαετία και παίρναμε την καλύτερη πενταετία, επιλέγαμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Αν λοιπόν η κυρία είχε πολύ χαμηλές αποδοχές, γι' αυτό έβγαινε λοιπόν η πολύ μικρή σύνταξη. Λέμε πολλές φορές, γιατί ξέρετε, συγχαίουμε κάποιους με τα ίδια χρόνια πήρε μεγαλύτερη σύνταξη, ήταν πρώτου 16, ήταν μετά του 16, τι αποδοχές είχε, δεν είναι όλα για. Αυτό σου είναι μια συνήθις ερώτηση που την ακούμε κι εμείς, Μάρια, πώς είναι δυνατόν ο γείτονάς μου ή ο φίλος μου που έχει τα ίδια βγήκε με μεγαλύτερο ποσό. Εγώ κάθε φορά του λέω, φέρτε μου τις δύο αποφάσεις να τις συγκρίνουμε. Διότι δεν το κατανοώ αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν παρεμφερή στοιχεία, ότι είναι τα δεδομένα κοινά. Για να μην πετάξω τώρα και τη βόμβα του επανυπολογισμού και του νόμου Κατρούγκαλου και προσωπική διαφορά που τους πήγε τώρα και δεν βλέπουν ούτε τις αυξήσεις. Να πούμε κάτι για τις αυξήσεις. Βεβαίως. Και να το αποσαφηνίσουμε. Από το 23 και μετά. Από το 1η-1η του 23 και μετά, με βάση τον νόμο, προβλέπεται ξεπάγωμα των συντάξεων και αυξήσεις επομένως μετά από 12-13 χρόνια, έτσι. Αυξήσεις που τις δικαιούνται οι συνταξιούχοι, εννοείται. Βεβαίως. Αυτό και τις οφείλει η ελληνική πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια σε αυτούς. Όμως υπάρχει περίφημη προσωπική διαφορά. Στους λογαριασμούς τους δεν θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι αυξήσεις. Κάποιοι θα δουν μεν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους και νομίζω θα είναι και η πλειοψηφία αυτών. Κάποιοι όμως που ακόμα και σήμερα διαθέτουν υψηλή προσωπική διαφορά θα δουν μόνο να ροκανίζεται εντός εισαγωγικών αυτή η προσωπική διαφορά και δεν θα δουν αυξήσεις στις τσέπες τους. Θα γίνει αυτό μελλοντικά, σε αυξήσεις που θα έρθουν και τα επόμενα χρόνια. Έτσι, αυτό πρέπει να το λέμε κάθε φορά στους συνταξιούχους. Είναι 2,5 περίπου εκατομμύρια συνταξιούχοι, πρέπει να το γνωρίζουν από τώρα. Και επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι εκείνοι συνταξιούχοι του νόμου Βρούτση με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και πάνω, ότι δικαιούνται την τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, ετήσια αύξηση από 1η-1η του 2023 και μετά. Μαζί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, θα δουν τριπλή αύξηση κάποιοι από αυτούς, στην ουσία. Κυρία Σοφία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Σοφία, ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς, το κανάλι σας και τον κύριο Παγώνη, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί για μια έσταση την οποία είχα κάνει, ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε αμέσως, με έστειλε εδώ στην Καλλιστέα στο ΕΦΚΑ, που είμαι εκεί, αλλά δυστυχώς οι φάκελοι όλοι των εστάσεων έχουν φύγει, έχουν πάει Αθήνα. Και από την Αθήνα πρέπει να ξαναγυρίσουν στην Καλλιστέα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το αναφερθήκαμε και με τον κύριο Δεβελέκο προ λίγων ημερών, ότι πλέον δίνεται δυνατότητα για να μην υπάρχει αυτό το να πηγαίνουν όλοι οι φάκελοι και να συγκεντρώνονται και για την διευκόλυνση όλων των πολιτών, είναι οι ενστάσεις θα γίνεται στο κατατόπους, δηλαδή είστε στην Καλλιθέα, θα είναι στην Καλλιθέα. Είμαστε ζωγράφοι, είμαστε ζωγράφοι. Ναι, το άκουσα. Άρα να μένετε. Με τη διαφορά όμως ότι πρέπει να περιμένουν να επιστραφούν οι φάκελοι. Θα επιστραφούν, δεν θα αργήσουν. Ναι. Και κάτι άλλο, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο που ανεφέρθηκε στα ακίνητα. Από διαθήκη, είμαι από το 19 που είχαν αποδοθεί από το σύζυγό μου ένα σπίτι. Το οποίο όμως δεν έχω κάνει στο συμβολιογράφο τη μεταβίβαση, ας πούμε, να πάει σε μένα. Στο ε9 πρέπει να το κάνετε, όχι στο συμβολιογράφο. Ναι, μου είπανε για να κάνω την αποδοχή. Δεν μπορώ τώρα. Διότι η αποδοχή είναι χρέη τα οποία έχω ρυθμίσει και τα πληρώνω. Ναι. Και για να κάνω την ανακλήση αποδοχή, θα πρέπει να εξοφλήσω το χρέος μου στην εφορία. Η δεν αποδοχή γίνεται εντός τετραμήνου θέμα του ακινήτου. Οπότε για την περίπτωση του ένθια, δηλαδή αυτά θα έρθουν εφόσον. Μήπως δεν πήρατε ενημερότητα λόγω των χρεών, δεν μπορείτε να πάρετε ενημερότητα. Μάλιστα, ενώ είμαι ενήμερη και ρυθμισμένα. Μάλιστα. Μπορείτε, βασικά απλά γίνεται παρακράτηση κυριότητας όταν υπάρχει οφειλή στην ενημερότητα επάνω. Ναι, γιατί μπορεί να προχωρήσει. Απλά αν υπάρχει οφειλή γίνεται η παρακράτηση του ποσού επάνω στην ενημερότητα και μπορείτε να προχωρήσετε.
Δεν μου είπαν, μου είπαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν ενημερώτητα για να κλείσω την αποδοχή. Έχω κάνει αποδοχή στην εφορία. Απλά μου είπαν εφόσον υπάρχουν ακόμη χρέος, άσχετα αν είναι ενήμερο και. Πώς το λέμε. Ενήμερο και. Ρυθμισμένο. Ρυθμισμένο, ναι. Αφήστε το τηλέφωνο σας, διότι να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακριβώς, να τι δούμε γίνεται, τι έχει γίνει. Γιατί μετά πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί και στο Ε9 να αποτυπωθεί το ακίνητό σας. Για να φανεί υπάρχει και να το ακίνητο στο Ε9. Όχι εγώ στο όνομά μου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει για... είναι στο συζύγου προφανώς το όνομα. Ακόμα. Ακούστε να δείτε, ναι, αλλά από τη στιγμή που. Αφήστε το τηλέφωνο να σας τα εξηγήσουμε, διότι υπάρχει μια διαδικασία. Εντός τετραμήνου κάνουμε την αποδοχή. Μετά υπάρχει εγώ το εξάμεινο. Όχι, το 19 την αποδοχή. Ωραία, το 19. Πρέπει να δούμε όμως, γιατί στο σύστημα, για να μπορέσετε να πληρώσετε με αργότερα και το ένφια και το ποσοστό της συνειδιοκτησίας ή όπως είναι τα παιδιά σας και αυτά. Είμαι στο όνομά μου. Ωραία, στο όνομά σας όμως πρέπει να φαίνεται. Σας βγήκε τώρα ένφια, να πληρώσετε. Όχι, δεν μπορεί. Είδατε, γιατί δεν έχει αποδοχή, μόνο μία επικαρτία που έχω. Είναι η περίπτωση που εξηγούσαμε πριν. Είναι η περίπτωση. Ότι εκεί υπάρχει ένα κενό τώρα και είναι στον αέρα το ακίνητο και πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ή να πάει με τα προσωρινά ποσοστά. Ακούστε να δείτε, γιατί μας κάλεσε και χθες μία κυρία, μία χείρα με τα δύο παιδιά που δεν έβλεπε το ακίνητο. Το ακίνητο ναι, ναι, το άκουσα. Το θυμάστε με το Ε9. Γενικότερα, μάλιστα, το ακίνητο πρέπει να φαίνεται στο Ε9. Ανεξάρτητα από το συμβολογράφο, από την αποδοχή ή ό,τι κάνουμε και με τα ποσοστά, πρέπει να αποτυπωθεί στο Ε9. Αφήστε το τηλέφωνό σας, να πούμε, τις ενέργειες, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσετε για να αναρτηθεί να το δείτε και στον ένφια. Έτσι. Αφήστε το τηλέφωνό σας, να σας εξηγήσουμε τη διαδικασία που πρέπει να κάνετε. Ωραία, οι συνεργάτες μου το έχουν πάρει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 3.